Χαίρετε, ονομάζομαι Πέρλα Μεσίλια. Είμαι η τελευταία που μιλάω, αλλά μπορώ να σας πω ότι αν ήταν εδώ η μητέρα μου, θα έλεγε όλα αυτά που είπαν οι τρεις προηγούμενοι. Εγώ θα πω την άλλη πλευρά του νομίσματος, που είμαι το ίδιο το άτομο που βρίσκεται στην κατάσταση για των παιδιών που μιλάνε για αυτά οι γονείς τους εδώ πέρα. Είμαι ενήλικας με το σύνδρομο Άσπεργερ, έχω αυτισμό, το οποίο σημαίνει ότι οι γονείς μου περάσαν ακριβώς αυτά που πέρασε η μητέρα αυτή δίπλα μου. Ευτυχώς όμως δεν υπήρχε το εκπαιδευτικό πρόβλημα, διότι εγώ ήμουν τυχερή, δεν είχα διάγνωση, δεν ήμουν μικρή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μητέρα μου δεν πέρασε τις δυσκολίες που περνάει κάθε μητέρα που έχει αυτιστικό παιδί. Ήμουν ένα δύσκολο παιδί, πάρα πολύ δύσκολο. Η μητέρα μου δεν ήξερε τι πρόβλημα έχω και γιατί είμαι τόσο δύσκολη. Θυμάμαι ότι σε ηλικία 6-7 ετών είχε πάει σε όποιον γιατρό μπορούσε να βρει, να μου κάνει όποια εξέταση μπορούσατε να φανταστείτε για να βρούνε γιατί φέρομαι έτσι. Όλοι οι γιατροί της είπανε ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας και από εκεί και πέρα η μητέρα μου αποφάσισε ότι πρέπει μόνη της να με ετοιμάσει για το μέλλον, και ευτυχώς ένα από τα πράγματα που μου έδωσε ήταν η εκπαίδευση. Φρόντισε να πάω σε ένα από τα καλύτερα σχολεία που μπορούσε να πληρώσει οικονομικά. Με βοήθησε όταν πήγα στο εξωτερικό να σπουδάσω. Και μπορώ να πω ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστεί ότι θα είμαι εδώ και σας μιλάω. Η μητέρα μου είχε σαν όνειρο ότι θα καταφέρω να παντρευτώ και θα κάνω παιδιά. Να γίνω μια γυναίκα όπως όλες οι άλλες, δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι θα έχω ένα μέλλον πολύ διαφορετικό από αυτό που φανταζόταν. Δεν παντρεύτηκα, δεν έκανα παιδιά, δυστυχώς, και ήταν αυτός ο καημός της, αλλά έκανα πάρα πολλά άλλα. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα παιδιά που είναι διαφορετικά δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά. Και αυτό που χρειάζονται είναι να τα δεχθείτε, να τα κατανοήσετε, να τους δώσετε ευκαιρίες. Δεν θα μιλήσω πιο πολύ για μένα, θα μιλήσω για μια άλλη μητέρα που ήρθε χτες να με βρει από τις Σέρρες. Ήρθε με το γιο της, ο οποίος έχει και αυτός αυτισμό, έκανε τον κόπο να τον φέρει εδώ για να με βρει και να μου μιλήσει. Και ήθελε από μένα να της απαντήσω πώς θα είναι το παιδί της όταν μεγαλώσει. Και άρχισε να μου λέει, θα βρει δουλειά, θα μπορέσει να επιβιώσει, θα μπορέσει να ζήσει μόνος του. Της λέω, πες μου εσύ πώς το βλέπεις. Να μου λέει, του αρέσει πάρα πολύ να ψέλνει. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να γίνει αυτό είτε το χόμπι του είτε η δουλειά του. Του αρέσουν και πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και ζωγραφίζει φανταστικά. Ωραία, της λέω. Γιατί να μην γίνει αυτό κάποια στιγμή είτε το χόμπι του είτε η δουλειά του. Α, μου λέει, ναι, δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πρέπει οι γονείς που έχουν διαφορετικά παιδιά να σκεφτούν έξω από το μικρό κύβο που μας έχει βάλει η κοινωνία. Το να είσαι διαφορετικός δεν πρέπει να είναι στίγμα. Το να είσαι αυτιστικός δεν πρέπει να είναι στίγμα. Δεν είμαστε χαλασμένοι. Είμαστε απλώς διαφορετικοί. Τώρα που κοιτάτε εμένα, κοιτάτε και την αφίσα που είναι πίσω. Πόσοι από σας κάνατε τον κόπο να μετρήσετε πόσα σπίρτα έχει πάνω? Έχει 61 σπίρτα όρθια και ένα οριζόντιο σε διαφορετική κατεύθυνση. 6 σειρές από 6 σπίρτα και 5 σειρές από 5. Εγώ είμαι το σπίρτο που είναι το μόνο του ξαπλωμένο κάτω. Έτσι ήμουν πάντα σε όλη μου τη ζωή. Και οι γονείς μου θέλανε πάρα πολύ να είμαι ένα από τα όρθια σπίρτα. Εγώ αρνιόμουν να γίνω ένα από τα όρθια σπίρτα. Ήθελα να είμαι το μόνο ξαπλωμένο και διαφορετικό. Γιατί αυτή είμαι. Και δεν πρόκειται να γίνω κάτι άλλο για να ευχαριστήσω κάποιον που δεν με θέλει ξαπλωμένη και διαφορετική. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε αυτή μου την ανάγκη, αυτή μου την παρουσία στη ζωή σας. Είμαι το ένα σπίρτο το διαφορετικό. Και θα παραμείνω αυτό το ένα σπίρτο, όσο και αν
Νιώθω ότι η κοινωνία με σπρώχνει να γίνω διαφορετική, να γίνω όμοια με τους άλλους, να γίνω ένας από τους πολλούς. Αυτό θα ήθελα να κάνετε κι εσείς. Να κοιτάξετε γύρω σας και να δείτε όλους τους ανθρώπους που είναι σε αυτήν την αίθουσα. Είσαστε όλοι διαφορετικοί, παρόλο που νιώθετε ότι είσαστε μία ομάδα, μία κοινωνία. Όλοι κρύβουμε μέσα το ένα διαφορετικό σπίρτο. Έχουμε όμως φοβηθεί να το δείξουμε προς τα έξω. Ίσως τα άτομα με διαφορετικότητα έρχονται στη ζωή σας για να σας δείξουν ότι και εσείς δεν πρέπει να φοβόσαστε να είσαστε το ένα διαφορετικό σπίρτο. Εγώ δεν έφτιαξα καμία ταινία, αλλά με αντιπροσωπεύει μια ταινία που παίζεται σε αυτό το φεστιβάλ και είναι η ταινία Neurotypicals. Έχω την τιμή να γνωρίσω τον σκηνοθέτη και παραγωγό της ταινίας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσείς να τη δείτε απόψε στις 11 η ώρα, γιατί εκφράζει πραγματικά τη γνώμη και τη ζωή των ίδιων των αυτιστικών. Δεν είμαστε χαλασμένοι, δεν είμαστε προβληματικοί. Ζητάμε απλώς πράγματα τα οποία είναι δύσκολα να βρεθούν ασημαία σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Και δυστυχώς στην Ελλάδα η κοινωνία είναι ακόμη πιο βάρβαρη από ό,τι ακούσα την μητέρα δίπλα μου. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε για τους ανθρώπους, κάντε κάτι. Βοηθήστε τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από εκπαίδευση, έχουν ανάγκη από δομές, έχουν ανάγκη από αγάπη και από δεκτικότητα και κατανόηση, γιατί κάποια μέρα ένα από αυτά τα παιδιά θα είναι συμμαθητής του δικού σας παιδιού. Θα είναι συνάδελφός σας στο γραφείο. Δεν αποκλείεται το παιδί σας να ερωτευτεί ένα παιδί με Άσπεργκερ ή αυτισμό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί με Άσπεργκερ και αυτισμό που έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει και οι ίδιοι παιδιά. Δεχτείτε αυτά τα άτομα στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ.